Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριε καθηγητές, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Φαρμάκου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα στο Hellenic Diaspora Medical Forum, ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα εγχείρημα που διοργανώνεται από το Τμήμα της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη συνεργασία του τμήματος με αντίστοιχες ιατρικές σχολές του εξωτερικού, όπου εργάζονται διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες, αλλά και τις συνέργειες με την αγορά εργασίας. Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου είναι ένα τμήμα με μεγάλο κύρος στη χώρα αλλά και διεθνώς. Έχει καθιερώσει τη δική του παράδοση στον χώρο των επιστημών υγείας και τη συμμετοχή του στην προαγωγή της επιστήμης της ιατρικής. Συνεργάζεται στενά με άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γεγονός που αποδεικνύει το σημαντικό έργο που συντελείται σε επίπεδο έρευνας αλλά και παραγωγής επιστημονικών γνώσεων. Συμμετέχει σε 62 διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Διατηρεί 46 ενεργές συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανάμεσα τους κορυφαία με μεγάλο κύρος όπως είναι το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτς, το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και άλλα. Απόδειξη της επιστημονικής έρευνας και το επίπεδο των γνώσεων που απολαμβάνει ένας φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η φοιτητική ομάδα iGEM σε παγκόσμιο διεθνές διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας. Ανάμεσα τους συμμετέχοντες ήταν και φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα, συνυπολογιστεί το γεγονός πως αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Harvard, το Cambridge, το MIT. Η αξιολόγηση άλλωστε έγινε από 120 κριτές παγκοσμίου φήμης. Στον πυρήνα των στόχων του Τμήματος Ιατρικής βρίσκεται η έρευνα, η εκπαίδευση αλλά και η διασύνδεση με τη βιομηχανία και συγκεκριμένα με τη φαρμακευτική βιομηχανία. Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, το είπε άλλωστε και ο πρόεδρος προηγουμένως, εγώ θα επισημάνω 2-3 στοιχεία δίνοντας κάποιους αριθμούς επίσης, εκπροσωπεί τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες διαθέτουν 28 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και εξελιγμένων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου. Ειδικεύονται στην ανάπτυξη και παραγωγή επώνυμων φαρμάκων προϊόντων φαρμακευτικής καινοτομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία. Απασχολούν 11.000 εργαζόμενους, 800 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ενώ επηρεάζουν συνολικά 53.000 θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες. Οι δραστηριότητες των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών έχει έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη. Το ελληνικό φάρμακο έχει μοναδική πολλαπλασιαστική αξία. Για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται στο ελληνικό φάρμακο, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως έχει δείξει και μελέτη του ΙΟΒΕ. Επίσης, εντός της επόμενης πενταετίας, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ προάγοντας την έρευνα με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Κάθε χρόνο, οι ελληνικές εταιρείες επενδύουν 30 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε 80 προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Το ελληνικό φάρμακο εξάγεται σε πάνω από 85 χώρες, είναι ποιοτικό, ασφαλές, αξιόπιστο, αποτελεσματικό και οικονομικώς προσιτό. Ελέγχεται και εγκρίνεται από 85 οργανισμούς φαρμάκων διεθνώς. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν άλλωστε μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε σύστημα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για την ιατρική κοινότητα. Η ΠΕΦ επεξεργάζεται δυνατότητες ενδυνάμωσης και ενίσχυσης λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιριών μελών της, έχοντας θέσει ως προτεραιότητά τους τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους: την ενδυνάμωση της συνεργασίας των πανεπιστημίων και των εταιριών της, την άμεση γνώση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα επιστημονικά, οικονομικά, ερευνητικά, επαγγελματικά και γενικότερα αναπτυξιακά ωφέλη που απορρέουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της λειτουργίας των εταιριών μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε και από τον πρόεδρο της ΠΕΦ η πρόσληψη ενός Scientific Officer, Liaison Officer, όπως είπε και ο πρόεδρος, που θα είναι ο επιστημονικός σύνδεσμος με τα πανεπιστημιακά τμήματα, θα επικεντρώνεται στο χειρισμό, την προετοιμασία, τη διεκπεραίωση κοινών ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή άλλων προγραμμάτων και οποιασδήποτε μορφής projects. Γενικά, θα έχει ως αποκλειστική απασχόληση την παρακολούθηση των κοινών δράσεων της ΠΕΦ και του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘΙΤΑ. Ειδικότερα θα συντονίζει την ανέβρεση χρηματοδότησης, την ευθύνη της εγγραφής ερευνητικών έργων και προτάσεων σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς, θα συντονίζει τη διεξαγωγή ανηλυμένων προγραμμάτων, θα ασχολείται με τις δραστηριότητες του Κέντρου Βιοιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, ως προς τη δημιουργία πεδίου συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας με τις εταιρείες μέλη της ΠΕΦ που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιοιατρικής έρευνας.
θα είναι ο σύνδεσμος στην αναζήτηση και ταύτιση των αναγκών από τη μια μεριά της πανεπιστημιακής κοινότητας και από την άλλη μεριά της βιομηχανικής δραστηριότητας. Επίσης, θέλω να αναφέρω και για τους φοιτητές που είχαμε τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω και εγώ φέτος στο πανεπιστημιακό, στο συνέδριο των φοιτητών της ιατρικής, ιδίως εδώ που διεξαγηθεί στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά θέλω να τους δώσω τα συγχαρητήριά μου για το άψογο και άρτια επιστημονικό συνέδριο και κυρίως τον πρόεδρο, τον κύριο Λαλέ, και την επιστημονική του ομάδα, που τον βλέπω εδώ και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Πραγματικά έχετε πάρα πολύ αξιόλογο προσωπικό, έχετε πολύ αξιόλογους φοιτητές, κύριε Πρόεδρε, και αυτοί αποτελούν σαφώς και το μέλλον αυτής της χώρας, εννοείται στο κομμάτι της υγείας και της φροντίδας των ασθενών. Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να τονίσω ότι η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας δεν θα σταματήσει ποτέ να θέτει στο δημόσιο διάλογο την αναπτυξιακή διάσταση του κλάδου και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες θα συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων, ενώ θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις επιστημονικές ημερίδες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοσμοπούλου. Αυτή την έκπληξη που λέγαμε χθες, ανακοινώσατε, το είπαμε και νωρίτερα, εσείς ανακοινώσατε και το job description, το τι θα κάνει ο Scientific Officer, και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα μπορεί να επικοινωνεί και με όλους τους καθηγητές της Διασποράς, αυτό που λέγαμε πριν, να βοηθήσουμε στη συγγραφή προτάσεων και στην αναζήτηση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, θα ήθελα να πω για τους φοιτητές μας, που μια που το ξαναείπε η κυρία Κοσμοπούλου. Να πω ότι οι φοιτητές ιατρικής που είναι στο πίσω τραπέζι, με τον νέο πρόεδρο, ο κύριος Μανάπιστρο, είναι πρόεδρος. Λοιπόν, διοργάνωσαν φέτος ένα συνέδριο που είχε 3.000 φοιτητές. Και πάνω από 20 καθηγητές από το εξωτερικό προσκάλεσαν τα παιδιά. Ήταν ένα πραγματικά καταπληκτικό συνέδριο. Τώρα, προχωρώντας στο πρόγραμμα, ο κύριος Κωνσταντίνος Παναγούλιας, δεν τον έχω δει, δεν ξέρω.